Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή παρουσίαση. Σας παρακαλώ γράψτε μου πώς ακούγεται η, ο ήχο σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ελπίζω να με ακούτε όλοι καλά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, βλέπω ήδη μια απάντηση. Οπότε φαίνεται ο ήχος είναι καλός. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις ε, παρουσιάσεις ε, τις τρίτες τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και τώρα ας ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα τον πρώτο μας ε, φόντο που είναι ένας πίνακα ενός καλλιτέχνη επιστημονικής ε, φαντασίας τον οποίο φιλοτέχνησε πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα απεικόνιζε το κόσμο του μέλλοντο, όπω ο ίδιο τον φανταζόταν, 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφο σε ελαφρύε γραμμέ, τι οποίε μπορείτε να δείτε στο πίνακα. Επίση, ο καλλιτέχνη προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμω λάθο μόνο με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή η πραγματικότητα είναι πλέον η δικιά μα. Ήρθε νωρίτερα από ό,τι τη φαντασόταν ο καλλιτέχνης μας. και έχουμε φυσικά και τις ε, λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, παρόλο που έχουν βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής, ε, έχουν και κάποια μειονεκτήματα. Και βλέπουμε πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο και ίσως κυριότερο πρόβλημα αυτής της λύσης μας που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Διότι ο άνθρωπος αν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στην ύπαρξη. Και η ίδια η ύπαρξη έχει, καθώς έχει τη δικιά της ε, ροή, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος, θέλει να πετύχει τους στόχους του και ξεχνά πως καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για την, είναι δηλητήριο για την φύση. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε πως τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαρίων, τα οποία καυσαερία φυσικά με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και παρόλληλα προκαλούν διάφορες μάλλον ε, έχετε ακούσει σίγουρα για το φαινόμενο της όξινη βροχής, είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα με αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα που ακολουθεί στη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή... Όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγή ε, παραγωγής ενέργειας που φυσικά λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων. Όμως κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια τα οποία επίσης το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, επόμενος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικού τρόπου, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια τη γη στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο. Όπου δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων σε λάκκου, χαράνδρε, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια. Αλλά κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένο σε τεράστιου πυλώνε. Φυσικά όμω η τεράστια ε, κατανάλωση υλικών σε αυτό το σημείο είναι προφανή. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα που μας δείχνει τις πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός ανάποδου δρόμου ε, ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από έναν αιώνα στην Γερμανία. Και έχουμε και κάτι ανάλογο το οποίο στις μέρες μας βρίσκεται στην Κίνα το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφου ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφο. Το οποίο όμω είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που εμεί χρησιμοποιούμε. Εδώ έχουμε τρει εικόνε. Βλέπουμε αριστερά το τελεφερή και δεξιά έχουμε τα εναερία βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφορά δεν έχουν τη δικιά του μηχανή, σέρνονται από ένα και δεν είναι ανεξάρτητε μεταφορέ. Το απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογίων Χορδή Skyway Ανατόλη Γιουνίσκη μα λέει πω δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνη επιστημονική φαντασία, την οποία δηλαδή είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μα. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις στεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε γενικά εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούργια τεχνολογία. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες με τις διαφορετικές χρήσεις χορδών. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξη που συρίζουν τι σύγχρονε γέφυρε μπορούν να χρησιμεύσουν ω βάση για τη δομή τη γραμμή τη μεταφορά χορδή. Και εδώ βλέπουμε τη διατομή τη σιδηροτροχιά χορδή, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτέ τι δέσμε από χειρματόσχηνα ή αλλιώ χορδέ, οι οποίε εξασφαλίζουν την εξαιρετική αντοχή του στην ακαμψία τη γραμμή καθώ και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Κάτω από τι χορδέ έχουμε το υλικό πλήρωση που συμπληρώνει το το υπόλοιπο κενό της γραμμής, του εσωτερικού της γραμμής, το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σύντερτροχιάς και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σύντερτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στριγμάτων και του εδάφου των σύνδεων το σύστημα μεταφορά Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρε, κατολισίες, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση τη μεταφορά χορδών πάνω από το έδαφο θα βοηθήσει να γίνουν οι καθημερινέ διαδρομέ μεταφορά πιο γρήγορε και άνετε για του επιβάτε αλλά και πιο ασφαλεί για το περιβάλλον. Υπάρχουν πέντε τύποι κατασκευών τροχιά σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογία τη Λευκορωσία. Και τώρα θα σα πω με λίγα λόγια τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο μα όχημα, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλή αντοχή στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλοκόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτά, οι σπυροειδεί ράγε σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν αλλά και ευθυνότερη στη συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομιστροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, Unitrack και Unibike. Το 2018 οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή τη σημεία καπή για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφορά. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνου ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκο τη άκαμπτη δρομή τροχιά ταυτόχρονα πάνω αλλά και κάτω. Σε αυτό το πίνακα βλέπουμε το ένα όχημα το οποίο κινείται κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μια πρόσθετη πίστα. Και το τελευταίο μα όχημα το οποίο είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματική γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκίμων της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, που είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματα σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Ιουνίσκη, εργάζεται και έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Και ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε μέχρι στιγμή που έχετε ακούσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία, έχει πιο αποδοτικούς, αποδοτικούς κινητήρες. Αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλε ταχύτητε το κύριο πρόβλημα τη κατανάλωση καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό τη μεταφορά χορδή δεν έχει προβλήματα σχετικά με τι αναταράξει του αέρα στη γη. Επίση, ο κινητήρα μεταφορά χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβεί εκπομπέ στην ατμόσφαιρα. Κάτι που είναι αρκετά σημαντικό και ήδη αρκετέ φορέ έχουμε πει μέχρι στιγμή για το πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το όχημά μας να είναι οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι τρεις φορές πιβοδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, τη νεολική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον δύο φορές περισσότερο, και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσιρές, ερήμους, ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις σε γης, κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέλητες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματο μεταφορά χορδών παίζει σημαντικό ρόλο. Και η τοποθεσία πάνω από το έδαφο δεν είναι απλώ μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανική που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ, εδώ πέρα βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Βλέπουμε το πρώτο μα όχημα, το οποίο προορίζεται κυρίω για μικρότερε αποστάσει, δηλαδή μέσα στην πόλη μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις, φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και παίρνει 14 άτομα το βαγόνι. Το άλλο όμως όχημα το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μα δείχνει την επικίνδυνοτητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζική μεταφορά και βλέπουμε πω το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικέ μεταφορέ και μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα άλλα μέσα μαζική μεταφορά. Τα οχήματα όμω τη εταιρεία μα βλέπουμε πω έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι αυτά με το πράσινο. Και αυτό κυρίω οφείλεται στο γεγονό ότι οι πίσει χορδών εκτείνονται από 4 έω και 15 μέτρα πάνω από το έδαφο. Και μόνο αυτό αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπου, και αυτό με τη σειρά του μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από του δρόμου τη σειρά θα παραμείνει επίση ανέγυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα αλλά και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως σίγουρα ξέρετε, στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέρ για μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν η υπερια μέτρα με σκοπό να χτιστεί μια νέα γραμμή. Και εδώ έχουμε τη συγκρίση Skype με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα βασισμένα πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες και παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Και το όχημά μας έχει το μικρότερο ποσοστό. Σε αυτό το διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με τις ε, λειτουργικές ε, δαπάνες, συνεχίζουμε να παρατηρούμε πως το δικό μας όχημα έχει το μικρότερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, με λίγα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα ότι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο διάγραμμα ήταν σχετικά με την επικίνδυνοτητα. Που αυτό μα βγάζει σε ένα μικρό συμπέρασμα ότι οδικέ μεταφορέ δεν είναι επικίνδυνε μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μα. Βλέπουμε πω άλλα μέσα μεταφορά έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τι οδικέ μεταφορέ και φυσικά το δικό μα όχημα, το οποίο συνεχίζει να έχει το μικρότερο ποσοστό. Τώρα εδώ στην κατανάλωση ενέργειας βλέπουμε πως το τελεφερή κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό, με μια καλή διαφορά, ακολουθεί το όχημα μαγνητικής θεώρησης, το αεροπλάνο, οι οδικές ε, μεταφορές, ο σιδηρόδρομος και τέλος το δικό μας όχημα. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα το οποίο είναι και λίγο διαφορετικό, διότι είναι πλεονέκτημα που το όχημά μας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, βλέπουμε πως το όχημά μας έχει, είναι μάλλον το πιο ικανό μέσο μεταφοράς, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα. Και μετά από αυτό ακολουθεί με μικρή διαφορά το μετρό και έπειτα με μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα... Σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα παρατηρούμε πως το όχημά μας είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το ροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και φυσικά ασφαλές μεταφορικό μέσο. Τώρα φεύγοντας από τα διαγράμματα σας με δείχνω λίγο και τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και μικρών φορτίων. Το Unicorn με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά κάθε όχημα και ειδικά αυτά τα οχήματα τα οποία σχετίζονται με τη μεταφορά επιβατών πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η τεχνολογία μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα έβριση τεχνίας σε 18 χώρες από τις ΗΠΑ μέχρι και την Κίνα. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑ όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης των οχημάτων. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ΕΚΑ Και χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος, έτσι ώστε να δουν με τα ίδια τους τα μάτια όλο αυτό το έργο, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά πλά, ε, πλάνα της εταιρείας, και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκεύη του Κέντρου καινοτομία Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομία SkyWay στη Σάρτζα, Skyward Community, είναι το ερευνικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοπορική θέση των μιλωτήριων SkyWay κατά την είσοδο του στην αγορά τη Μέση Ανατολή και τη Ασία. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό τη, οι χορδέ μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένε πόλεις χωρί να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπετε εδώ, καθώ ακόμα και για χώμα που έχει μοναδικέ γόνιμε ιδιότητε. Και φυσικά, οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε διάφορες εταιρείες, σίγουρα όλες σας τις ξέρετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, κάποτε όλες τους είχαν μία αρχή. Στην αφετηρία τους, δύσκολα κάποιο θα φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους ή τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Η τεχνολογία μας και αυτή ξεκίνησε σαν αυτές τις εταιρείε σιγά σιγά σαν μια σκέψη, ιδέα ενός επιστήμονα μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε σε ένα έργο από μια ιδέα και Καθημερινά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα ακούμε για τις επιτυχίες που έχει, αυτές, που έχει η εταιρεία μας και θα δείτε πως μία μέρα θα φτάσει αυτά τα μεγάλα ονόματα καθώς είναι μία πολλά υποσχόμενη εταιρεία και διαρκώς ακούμε για τις εξελίξεις της. Και γι' αυτό μην χάνετε την ευκαιρία σας, όσο έχετε χρόνο επενδύστε διότι οι μετοχές αφού στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι κοινοτόμα, υψηλή ταχύτητα, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και προσπαθεί να, τον, να κάνει τη ζωή του πιο άνετη και να τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά φυσικά διατηρεί και φροντίζει το πλανήτη μας. Και τώρα θα προχωρήσουμε στην δεύτερη παρουσίαση που είναι περισσότερο για τα τελευταία νέα που έχει αναρτήσει η εταιρεία, αλλά πριν προχωρήσω να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat για να γράφετε τις εντυπώσεις σας ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Και τώρα ας προχωρήσουμε στα νέα μας. Στις ε, 30 Μαΐου ανακοινώθηκε ένα, βγήκε ένα άρθρο, οι κοινοτόμε εταιρείε ήταν πάντα μία πηγή έμπνευση για πολλού φοιτητέ που επιδιώκουν να αλλάξουν τον κόσμο. Και όταν αυτοί οι φοιτητέ επισκέφτονται αυτές τι εταιρείε, μειούνται στι τελευταίε τεχνολογίε που διαμορφώνουν το μέλλον διαφορών βιομηχανιών. Υπάρχουν αρκετά ωφέλη για του φοιτητέ οι οποίοι επισκέπτονται αυτέ τέτοιε εταιρείε κοινοτομία παρατηρούν πως οι εταιρείε εμπλέκονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που στοχεύουν στην επίλυση τρεχόντων ή αναδυόμενων προβλημάτων. Αυτό τους ενθαρρύνει να σκεφτούν έξω από το πλαίσιο και να, βγουν, και να βρουν οι ίδιοι καινοτόμε ιδέες. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν επαφές και να επικοινωνήσουν με επαγγελματίες του κλάδου, αποκτώντας έτσι μία ιδέα για τις προοπτικές σταδιοδρομίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία τους. Επίσης, η άμεση επαφή με τους σημερινούς επαγγελματίες επιτρέπει τη δημιουργία του δικού τους επαγγελματικού δικτύου. Το U-Sky Test and Certification Center δεν είναι μόνο ένα συνστότοπος για τη δημιουργία και την πιστοποίηση της τεχνολογίας U-Sky, αλλά και ένα σημαντικό κέντρο επιστημονικής εργασίας. Η συνεργασία με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ένα από του τομεί προτεραιότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων τη U-Sky Transport. Και αυτή τη φορά το κέντρο επισκέφτηκαν φοιτητέ από το Indus Business Academy. Η ομάδα της U-Sky Transport είναι πάντα στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει του επίδοξου επαγγελματίε και να μοιραστεί την εμπειρία του στην ανάπτυξη κοινοτόμων μεταφορών. Η εταιρεία κάνει μία σαν ξενάγηση και δείχνει όλες αυτές τις τεχνολογίες. Το γραμμικό μοντέλο πόλης το U-Flash, υψηλή ταχύτητα και το Cargo U-Cont. Τα, κέντρα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία της U-Sky Transport προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση και ιδιαίτερα το φιλικό προς το περιβάλλον και το πιστοποιημένο τροπικό που δίνουν μία νέα γεύση από το μέλλον. Η ομάδα ελπίζει ειλικρινά ότι μία εισαγωγή στην τεχνολογία και την υποδομή της U-Sky θα αποτελέσει σημείο κίνηση για πολλούς νέους ερευνητές στην εργασία τους σε ερευνητικές εργασίες. Η εταιρεία ε, χαιρετίζει την ευκαιρία να μοιραστεί την τεχνογνωσία της με ταλαντούχους ανθρώπους και να εμπνεύσει τον δημιουργητικό μυαλό τους να αναπτύξει πολλά, ε, πολλές υποσχόμενες νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλο το κόσμο. Και μιας μιλάμε για μαθητές και φοιτητές, μία άλλη ομάδα μαθητών από την Τεχνική Σχολή της Περιφέρειας Ραγκάτσιοφ επισκέφθηκαν το κέντρο ENA της Unification Technologies στην Μάρια Γκόρκα. Οι καλεσμένοι γνώρισαν τα συγκροτήματα μεταφορών και υποδομών της Technologies και άλλες πράσινες τεχνολογίες του Ecatechna Park, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν ότι το Ecatechna Park αντανακλά την φιλοσοφία της εταιρεία, τη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον και ασφαλών συστημάτων μεταφοράς. Χάρη στην μετεγκατάσταση της κυκλοφορίας στην δεύτερη βαθμίδα, οι δομέ τη τροχιά δεν καταλαμβάνουν το έδαφο. Το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών προκάλεσε μια επανδρομένη οδήγηση του Unisky String Technologies. Επισκεπτόμενοι την αίθουσα ελέγχου είδαν πως ελέγχεται η κίνηση των ηλεκτρικών συνδροδρομικών οχημάτων. Με την βοήθεια της ε, τεχνικής όρασης και ε, διάφορων άλλων αισθητήρων, το σύστημα ελέγχου διαβάζει πληροφορίες από την πίστα, παρακολουθεί την απόδοση της εργασίας διαδρομής και επίσης αποφασίζει ανεξάρτητα να μειώσει την ταχύτητα ή να, σταμα να τη σταματήσει. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με μία επίσκεψη στο Μουσείο Μεταφορών της Γνήσικης Technologies. Στου καλεσμένου είπαν πως η τεχνολογία του Ανατόλου Γνήσικη εφαρμόζεται τώρα στο κέντρο δοκιμών και επίδειξη. Το επόμενο μας άρθρο δημοσιεύτηκε στις ε, 2 Ιουνίου στο κέντρο δοκιμών και πιστοποίησης U sky στην Σάρτζα συνεχίζεται η υλοποίηση μιας αερο, ε, αερογραμμής μεταφοράς με ημιάκαμπ την δομή τροχιάς. Η γραμμή έχει μήκος πάνω από 2 χιλιόμετρα και θα επιτρέψει τη μεταφορά εμπορευμάτων και πιβατών με ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Οι εργασίες κατασκευής έχουν πλέον ολοκληρωθεί και το τελικό στάδιο της εγκατάστασης της πίστας έχει ξεκινήσει. Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί για την οργάνωση της κίνησης βαρέων και μη επανδρομένων μονοκινητών βάρους άνω των 30 τόνων. Μία από τις διαφορές της αερογέφυρας με χορδές είναι ότι το μεγάλο με υποστηριζόμενο μήκος ανοίγματος άνω των 250 μέτρων. Αυτό θα επιτρέψει να ξεπεραστούν τα υδάτινα εμπόδια, τα ορεινά φαράγγια και να κατασκευαστούν δρόμοι πάνω από εγκαταστάσεις μεταφορών, βιομηχανικών, οικιστικών και ενεργειακών υποδομών. Ο επικεφαλής σχεδιαστής του συγκροτήματος μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, Βιτάλη Λαπκόφσκι, λέει ότι τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την διαμόρφωση της κυλιόμενης κεφαλής, μεταξύ άλλων η ασφάλεια, η άναση, η ταχύτητα οδήγησης και τα επίπεδα θορύβων των Unimobiles, εξαρτώνται από αυτό το στοιχείο. Ξεκινούν επίση οι εργασίε για την εγκατάσταση ενό τμήματο χωρί τάση, δηλαδή μια πρόσθετη, Μια προσθήκη στην αερογέφυρα που θα επιτρέψει στο τροχαίο υλικό να ξεκινήσει από τα το επίπεδα του εδάφους. Θα υπάρξει επίσης ανεξάρτηση Unimobiles, θέση σε λειτουργία και συντηρήση των μεταφορών. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ξεκινά η θέση σε λειτουργία με μονομένων συστημάτων και ολόκληρου του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, το Unibus 25 θέσεων, το μοντέλο U4 ε, που είναι η τελευταία εξέλιξη της Unisic Sustain Technologies, θα δοκιμαστεί στην γραμμή. Στην ίδια οδό θα πραγματοποιηθεί και η δοκιμή του εναέριου μονοκόμματος με μεταφορική ικανότητα έως και 30,5 τόνους, που θα επιτρέψει τη μεταφορά θαλάσσων εμπορευματοκιβωτίων 20 και 40 ποδιών. Το επόμενό μας άρθρο δημοσιεύτηκε στις 5 του μηνός. Μετά τα αποτελέσματα της έκθεσης Mobility Leave μη 2023, εκπρόσωποι από τη Μαλαισία επισκέφτηκαν το YouSky Sky Center, ένας εκτελεστικός σύμβουλος και η, ο οικονομικός ελεγκτής ενός μεγάλου ομίλου εταιρεών της Μαλαισίας ήρθαν στα κεντρικά γραφεία του κέντρου για να μάθουν για τις λύσεις Unisquishing Technologies. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα αξιοθέτα για τους ε, επισκέπτες του Sky Center, κατά την οποία τεχνικοί μίλησαν τους επισκέπτες στη λειτουργία συστήματων ασφαλείας και παρουσίασαν μοντέλα μεταφοράς UNISCRETION TECHNOLOGIES. Κατά τη συνάντηση και αγραφήθηκαν τα κύρια ωφέλη από την εφαρμογή λύσεων UNISCRETION TECHNOLOGIES στην υποδομή μεταφορών της Μαλαισίας. Η θέση των γραμμικών Uniscus and Technologies θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, θα ανακαταμείνει την κυκλοφορία των επιβατών και θα μειώσει τον αριθμό των ατυχημάτων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, όπως είπα νωρίτερα. Και με αυτό το νέο τελειώνει και η σημερινή μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, ερωτήσεις ή κάτι άλλο δεν βλέπω οπότε μπορούμε να κλείσουμε ε, για σήμερα και θα σας ε, αναδώ στην επόμενη παρουσίαση για την οποία θα σας στείλω πρόσκληση. Ε, για τα νέα τα οποία Είπα σήμερα υπάρχουν links στις ε, ομάδες που έχουμε κάνει για τους συνεργάτες της εταιρείας ή αλλιώς μπορείτε να διαβάζετε τα νέα από το back-office σας έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις εξελίξεις της εταιρείας μας. Και με αυτά σας ε, καληνυχτίζω για σήμερα και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.